Είναι η αντίδραση των γραμματέων και των φαρισαίων. Λόγω τη ευλογότητα σε κύριε Αγιάδη, τη συνεπιθότητα όσο του λαού σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξον, αγίαζον του αγαπώντα την ευπρέπεια του ήρθου ουσία του, αντιδόξασον τη θετική σου δυνάμη. Και μην καταλήψει να σε τρίτασε τη σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρε, τι εκκλησίε, τι ιερέ, τι άκουσε μόνο το στρατό. Παντή το λαό σου την πάσα, δώσε αγαθή και πάντα ρε ματέλειον, άνω θελεστή καταβαίνουν, εξ του πατρό των φώτων. Τη στη δόξα και ευχαριστία. Και προσκύνησε να αναφέρουμε το παντή και το ιό, και το ιό πλάβει του νύχτια ή και στου αιώνα των αιώνων. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναγού Μαγίας εκ των Μητρός, δια δυνάμει του Θεού και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Θεού εκ ουρανίων, θείων αείων νερών δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Θεού του ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημίων, πήραμε τις πρώτες δύο άδειες. Οι πρώτες δύο άδειες για επισκευές στους ναούς του Σεισμόπουλου. Μετά τον σεισμό της 3ης Μαρτίου του 2021, βγήκανε και εγκρίθηκαν για τον Αβελώνα, την κίνηση της Θεοτόπου, τον Βριώτο. Τρία χρόνια παλεύαμε με το τέρας της ελληνικής γραφειοκρατίας. Τρία χρόνια και είσαστε οι πρώτοι που έχουν πάρει άδεια. Οι άλλοι ακόμα περιμένουν. Και δύσκολες περιπτώσεις, όπως το Τσόκια, που έχει ναό γκρεμισμένο. Πέρασαν τρία χρόνια για να δεχθούν ότι ο ναός του Κουτσόκερου δεν επισκευάζεται και πρέπει να γκρεμιστεί. Δεν ξέρετε πολλές φορές πόσο θηριωμαχήσαμε και με ποιους έπρεπε να τα βάλουμε για να πείσουμε για το λογικό και το αυτονόητο. Προτριώνεται όταν είχε ξεκινήσει η προσπάθεια της επισκευής των ζημιών από τους σεισμούς, είχα πει ότι προηγούνται οι άνθρωποι και τα σπίτια τους. Όταν έχουμε 2.500 πρώτες κατοικίες κατεστραμμένες, δεν μπορώ να έχω εγώ το θράσος. Το κράτος να κοιτάξει πρώτα τους ναούς. Είχα πει όμως τότε ότι φοβάμαι πως επειδή οι άνθρωποι αγαπάνε τους ναούς πολύ περισσότερο, μην τυχόν και φτάσουμε και βγούμε εμείς πρώτοι μέσα στους ναούς και οι άνθρωποι είναι ακόμα έξω από τα σπίτια τους. Ήδη κάποιοι κάνανε τρίτο χειμώνα στα κοντέινερ, στο Δαμάσι και αλλού. Το δυστύχημα είναι ότι πολλά πράγματα πάνε πάρα πολύ αργά. Και όταν ευδοκιμούν, μας απογοητεύουν. Και εμείς χαρήκαμε που πήραμε την άδεια, εγκρίθηκε η μελέτη για το τι εργασίες ακριβώς πρέπει να γίνουν στην Παναγία για να είναι πλήρως λειτουργική. Όμως, στη συνέχεια στενοχωρηθήκαμε όταν είδαμε λίγο, να μην πω τον εμπεριμό του κράτους, να πω την παράξενη λογική του κράτους. Όταν έγιναν οι σεισμοί, είχαν πει πως θα χρηματοδοτούσαν με 80% το κόστος των σπιτιών και 70% το κόστος των ναών για ό,τι ζημιές πάθαιναν. Σύμφωνα με αυτό το οποίο προκύπτει, ο ναός σας έχει πάθει ζημιές ύψους 176.000 ευρώ.
το 70% για το κράτος είναι 40.000. Κράτος πληρώνει με τιμές προμνημονία. Δηλαδή, χωρίς τις επιγενόμενες αυξήσεις, χωρίς να υπολογίζει τα ένσημα, το 24% ΦΠΑ κτλ. Και έτσι, ενώ έλεγαν κάποιοι πολιτικάντες των 3 ετών ότι θα αποζημιωθούν οι ναοί στο 70%, τώρα ανακαλύψτε εσείς, κάντε τα μαθηματικά σας, σε κόστος, σε ζημιά αξίας 176.000, όταν μας δίνουν 40.000, πόσο μας δίνουν. Ούτε το 1 τέταρτο. Ούτε το 1 τέταρτο. Όταν το λέγαμε με τον πατέρα Νεκτάριο, γυρίζει και μου λέει: μην ανησυχείτε σε βασμό του, ο Απελώνας θα τα καταφέρει. Να ξέρετε ότι τις μελέτες τις έχει πληρώσει η Μητρόπολη. Και όχι μόνο στον Απελώνα, και στον Βριότοπο και παντού. Μέχρι στιγμής οι ενορίες δεν έχουν επιβαρυνθεί ούτε ένα λεπτό. Αλλά από εδώ και μπρος, αναγκαστικά πρέπει να καταφύγουμε σε εσάς, τους ανθρώπους των ενοριών, και να αλληλοβοηθούμε, διότι και η Μητρόπολη δεν έχει τόσα χρήματα, και άλλες συμφορές μας βρήκαν μετά με τις πλημμύρες, και αλλού έπρεπε να δώσουμε, και ένα σταθερό φιλανθρωπικό έργο πρέπει να το διατηρήσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ούτε να πιάνουν φαΐ, δεν μπορούμε να τους παραπετάξουμε για να χτίζουμε εκκλησίες. Όλα πρέπει να γίνουν με μέτρο και ταυτόχρονα. Γι' αυτό και ιδίως από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει μια προσπάθεια εδώ στην περιοχή συλλογής χρημάτων ώστε να φτιάξουμε την Παναγία. Και πρέπει να τη φτιάξουμε γιατί μας την έχουν πληροδοτήσει οι προφάτερές μας, γιατί είναι ο ναός που ξέρω ότι τον αγαπάτε και αγωνιάτε για το πότε θα βγούμε μέσα. Και εγώ σας υπόσχομαι ότι αν φτιαχτεί ο ναός του χρόνου θα καθίσω να λειτουργήσω εδώ το 15 Αύγουστο. Αν μας φτιάξετε το ναό, μακάρι να φτιαχτεί ο ναός του χρόνου το 15 Αύγουστο να λειτουργήσουμε όλοι δίπλα. Και όχι να ερχόμαστε πρόσφυγες στον Άγιο Γιώργη. Ο Άγιο Γιώργης από την Καπαδοκία ξέρει από προσφυγιά. Εντάξει, μας δέχεται. Αλλά τι θα γίνει, ως πότε θα μας φιλοξενεί. Όταν πας φιλοξενούμενος σε ένα σπίτι, όσο και αν σε καλοδέχεται ο νοικοκύρης, κάποια στιγμή πρέπει να φύγεις να φας το δικό σου, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, το σπίτι εδώ του τόπου είναι ο ναός της Παναγίας. Πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε ώστε αυτό που πρέπει να γίνει να το χαρούμε και να το χαρούμε πραγματικά. Ξέρω ότι το θέλετε και ξέρω ότι θα το προσπαθήσετε. Ξέρω ότι και οι άνθρωποι υπάρχουν για να βάζουν δυσκολίες. Για να τελειώσει ένα έργο πρέπει να βοηθήσουν πολλοί και να σιωπήσουν όλοι, διότι αν αρχίσουμε τα λόγια δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Και ούτε χρειάζεται σε ένα έργο που είναι ιερό, όπως ο ιερός ναός, να το μαγαρίζουμε με την βρωμόγλωσσά μας, με τις κακές μας κουβέντες. Λοιπόν, η προσπάθειά μας είναι να αναστήσουμε τον ναό χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς πολλά λόγια, με φιλότιμο και με ανταπόκριση σε αυτό το οποίο ζητάει η Εκκλησία. Όταν χτίζαν οι παλιοί, χτίζαν με προσοχή, χτίζαν με προσευχή, χτίζανε με νηστεία, χτίζανε με κόπο. Δεν μπορούμε σε κάτι που είναι ιερό, σε κάτι μέσα στο οποίο θα τελείται η Θεία Ευχαριστία, εμείς να συμπεριφερόμαστε με ασέβεια, με προθέτεια και με κοσμικό πρόνοιμο. Ο Απελώνας έχει να κάνει μια σημαντική δουλειά, να επισκευάσει τον ναό της Παναγίας. Θα το κάνει όπως ταιριάζει στην Παναγία, όχι κατά τα μυαλά που κουβαλάμε εμείς, κατά όπως ταιριάζει στην Παναγία. Με την ευχή της λοιπόν, με τη βοήθειά της, με τη χάρη της, να προσπαθήσουμε και να ευλογηθεί το έργο. Να ευλογεί τις οικογένειές σας και τα καλά σας έργα. Να σας περισκέπτει και να σας επισκέπτεται, έτσι ώστε να μην είστε ποτέ απροστάτευτοι από την χάρη της. Και σε κάθε περίπτωση, να σας το ανταποδώσει εκατονταπλάσιο στα παιδιά σας ιδίως. Γιατί πολλές φορές η ουσιαστικότερη ανταπόδοση είναι στην επόμενη γενιά, όχι σε εμάς. Εμείς κάνουμε κάτι καλό, δεν χρειάζεται να δούμε το αποτέλεσμα. Η επόμενη γενιά πρέπει να το κάνει. Η επόμενη γενιά να το εκτιμήσει. Η επόμενη γενιά να το αξιοποιήσει διαφορετικότερα, καλύτερα, για ανώτερους σκοπούς. Κάθε καλό η Παναγία βοήθειά μας. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ελέησον και σώσον ημάς.